απόψη της καλοκαιρινής περίοδου που μας αρέσει να βγαίνουμε στα θέατρα. Είδα, να σου πω την αλήθεια, οδηγούσα και είδα μια αφίσα ενός θεάτρου. Και ότι έχει μια παράσταση και λέω, οπ, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα 10 ωραιότερα θέατρα σε όλο τον κόσμο. Oh. Και έχω φέρει μια ενότητα που πραγματικά και εμένα όταν την είδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ και στο τέλος θα κλείσουμε με ένα υπέροχο σπίτι στις Κάνες. Oh. Πάμε να μας εξηγήσει ένα-ένα αυτούς τους μοναδικούς χώρους πολιτισμού, οι οποίοι είναι και εντυπωσιακοί ως προς το είδος τους και την αρχιτεκτονική τους. Είναι μοναδική αρχιτεκτονική. Βέβαια, είναι μοναδική αρχιτεκτονική. Ξεκινάμε από το νούμερο 1, πηγαίνουμε στην Κορνουάλη, στην Αγγλία, όπου ένα ιδιωτικό θεατράκι, το οποίο το έφτιαξε μια οικογένεια για τη βίλα της, αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο διάσημα θέατρα τα οποία υπάρχουν στην Αγγλία και μας δίνει τρομερά ωραίες, όμορφες εικόνες και μοναδικές παραστάσεις. Αυτό είναι στο νούμερο 10. Ένα από τα καλύτερα. Να το, είναι αυτό εδώ πέρα. Μα το θέατρο είναι άλλο πράγμα. Είναι τόσο ωραία η επαφή που μπορεί να είναι σε ένα μοναδικό σημείο στην Αγγλία. Δες το. Είναι ένα πραγματικό κόσμημα και πραγματικά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ξεκίνησε από ένα ιδιωτικό. Να κοιτάω στην οθόνη. Από ένα ιδιωτικό θέατρο που έγινε για ένα σπίτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν στο νούμερο 2. Έχουμε το δικό μας. Α, ήταν, πάμε από το 1 στο 10 ή από ναι, το 10 από στο 1. Από το 1 στο 10. Α, ωραία, okay, στο 10. Πάμε. Το 10 πάμε λοιπόν στο ερώ του Αττικού. Ε? Το 10 είναι το καλύτερο. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Είναι random τελείως. Okay. Random. Είναι random. Στο νούμερο 2 λοιπόν έχουμε το θέατρο Ηρώδου του Αττικού, το γνωστό. Ωραία. Το οποίο δημιουργήθηκε στην ουσία για ένα ιδιωτικό οδείο γύρω στο 150 μετά Χριστό. Και στη συνέχεια αυτό ανακαινίστηκε και έγινε. Και έχει πάρει τη σημερινή του μορφή, στην οποία είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά θέατρα στον κόσμο και ένα θέατρο που πάρα πολλοί ηθοποιοί από όλο τον κόσμο έχουν όνειρο να παίξουν να βρεθούν εκεί. Mm. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο. Στο νούμερο 3 θα πάμε σε ένα εμβληματικό θέατρο το οποίο δεν υπάρχει card postal από την Αυστραλία την οποία να μην το έχει. Είναι η γνωστή όπερα του Σίδνεϊ. Πρόσφατα ακούστηκαν και κριτικές μελωδίες, κριτική ήχη, έτσι, από την Λύρα, η οποία πρωταγωνίστησε εκεί 1.200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό κτίριο. Είναι σχεδιασμένο, από ένα δανό αρχιτέκτονα και πραγματικά η αρχιτεκτονική και η ακουστική του είναι πλέον παγκόσμια γνωστή. Στο νούμερο 4, έχουμε ένα εμβληματικότατο θέατρο, πηγαίνουμε στη Σκάλα του Μιλάνο. Κυρία Σκουρέση. Ήμουνα σίγουρη, αφού κατάλαβα. Όταν μιλάμε με για Μιλάνο, θα αναφερθώ σε εσάς. Θα απευθύνεστε σε εμένα, πολύ ωραία. Προφανώς έχετε πάει, προφανώς. Δεν έχω πάει. Μιλάνο, δεν έχετε περπατήσει στο catwalk του Μιλάνο. Δεν κατάλαβα τώρα γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό. Θα ήθελα πολύ, αλλά δεν έχει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα και εγώ πολύ για να το Ούτε στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο εκεί. Στο ευχόμαστε, βρε Χριστιανά. Στο ευχόμαστε, ναι. Όλοι. Ολόψυχα όμως. Το σχόλιο μου έγκυται αλλού, αλλά δεν είναι ώρα τώρα. Θα σε εξηγήσω μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Το 1776 λοιπόν χτίστηκε αυτό το θέατρο στο Μιλάνο και είναι από τα πλέον εμβληματικά θέατρα και ένα από τα θέατρα που επίσης θέλει πάρα πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει παράσταση. Εκεί πάμε στο καλύτερο θέατρο για Σέξπιρ, το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία. Είναι ένα ιδιαίτερο θέατρο, λέγεται Shakespeare Globe. Στην φάση που είναι τώρα έχει καταλήξει, ήταν ένα πολύ πιο εμβληματικό θέατρο, ένα χαρακτηριστικό θέατρο ανακαινισμένο ελισαβετιανής αρχιτεκτονικής από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, το οποίο είναι το ιδανικότερο θέατρο για παραστάσεις του William Shakespeare. Ωραία, γιατί είναι το ιδανικότερο για να παιχτούν έργα του William Shakespeare, δηλαδή ως προς την αρχιτεκτονική, το τρόπος με τον οποίο έχει φτιαχτεί, οι κερκίδες ενδεχομένως. Γιατί έχει δημιουργηθεί ως ένα ακριβές αντίγραφο μίας από τις παραστάσεις του William Shakespeare. Και εκεί πάνω κουμπώνουν όλα τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Με ένα θεματικό κατά κάποιο τρόπο θέατρο, έτσι. Πάμε τώρα σε ένα μοναδικό δημιούργημα αρχιτεκτονικής και ακουστικής. Το θέατρο Κολόν είναι στην Αργεντινή. Είναι ίσως το καλύτερο, ένα τεράστιο και πολυτελέστατο θέατρο. Είναι το καλύτερο θέατρο για συναυλίες, γιατί θεωρείται ότι έχει την καλύτερη ακουστική όλων των θεάτρων σε όλο τον κόσμο. Μαζεύει χιλιάδες ακροατές και
επισκέπτες mm-hmm. κάθε χρόνο και όλες οι διάσημες παραστάσεις όλου του κόσμου γίνονται σε αυτό το θέατρο της Αργεντινής. Μα δεν είναι όνειρο ζωής να επισκεφθείς ένα από αυτά τα θέατρα. Είναι όνειρο ζωής και φαντάσου αν είναι για εμάς που είμαστε οι ενδυνάμοι επισκέπτες αυτών των εντυπωσιακών ναι. χώρων, πόσο δε μάλλον για όλους αυτούς τους μουσικούς, τους ηθοποιούς. Είναι όνειρο καριέρας. Έτσι, είναι όνειρο καριέρας. Θα φύγουμε και από την Αργεντινή. Και να σου κάνει τηλεόραση τώρα τα σύριαλ και έτσι οι ταινίες. Το θέατρο είναι άλλη επαφή. Θα φύγουμε από την Αργεντινή και θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Και έχουμε ένα μοναδικό θέατρο το οποίο είναι ο συνδυασμός κλασικού και σύγχρονου, λέγεται Carnegie Hall. Mm-hmm. Και είναι ένα ιδιαίτερο, είναι από το 1891 και θεωρείται το εμβληματικότερο θέατρο της Νέας Υόρκης, όπου εκεί παντρεύεται το σύγχρονο με το παραδοσιακό και είναι ένα πάρα πολύ διαδραστικό θέατρο, γιατί μπορεί, έχει φιλοξενήσει από ροκ συναυλίες, από rock and roll συναυλίες μέχρι τις μεγαλύτερες κλασικές συναυλίες. Πολυμορφικό θέατρο. Είναι ένα πολυμορφικό θέατρο. Φεύγουμε και έχει πάμε. Και τέσσερα ένα... floors, ε. Ναι, φεύγουμε... Τέσσερα πατώματα από τη. Ναι, 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 είναι ένα πολύ ωραίο. Δεν είχαν τα προηγούμενα. Φεύγουμε σφαίρα από τη Νέα Υόρκη και πάμε Ρωσία. Και όταν πάμε Ρωσία και θέατρο, ποιο όνομα σας έρχεται? Μπολσόι. Μπολσόι. Έχουμε λοιπόν το καλύτερο θέατρο για μπαλέτο. Είναι το θέατρο Μπολσόι, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Μόσχας. Το Μπολσόι Theater έχει, βρίσκεται μέχρι και στο χαρτονόμισμα των 100 ρούβλων της Ρωσίας. Mm-hmm. Είναι ένα εμβληματικότατο θέατρο. Τα μπαλέτα Μπολσόι είναι η μόνιμη ένικη στο συγκεκριμένο θέατρο. Όλες τους παραστάσεις γίνονται εκεί. Είναι εμβληματικότατο, αλλά είναι και πολύ ακριβό για να το παρακολουθήσεις. Πολύ ωραία μέχρι εδώ, αλλά όταν λες ακριβό είναι πολύ ακριβό. Δεν ξέρω, έτσι λένε αυτοί που πήγαν. Εντάξει, αν το επισκεφθείς το κάνεις μία φορά αυτό στη ζωή σου, έλεγα, αξίζουν αυτά τα χρήματα. Αν είναι να κάνεις κάτι και εγώ θα σου έλεγα ότι αξίζει να κάνεις κάτι. Αξίζει να επενδύσεις εκεί. Πάμε σε ένα, πραγματικά σε ένα αρχιτεκτόνημα το οποίο βρίσκεται στο Πεκίνο. Φεύγουμε από τη Μόσχα λοιπόν, πάμε στο Πεκίνο, να δούμε το National Theater of Performing Arts, το οποίο βρίσκεται στο Beijing, που λένε και οι φίλοι μας. Είναι το λεγόμενο θέατρο Αυγό. Mm-hmm. Είναι ένα θέατρο, ένα θαύμα της αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται δίπλα σε μία λίμνη την οποία είναι τεχνητή και πραγματικά αυτό το θέατρο δεσπόζει από πλευράς αρχιτεκτονικής, είτε από μέσα είτε από έξω. Χωράει μέχρι 5.000 άτομα και ο τρούλος του είναι κατασκευασμένος από τιτάνιο. Δεν υπάρχει. Oh. Απαράμιλης αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Είναι ένα από τα θαύματα, τέλος πάντων, του είναι ένα ανθρώπου. Μοντέρνο θαύμα. Δηλαδή, είναι ένα μοντέρνο θαύμα. Τέλος. Απίστευτο. Και τέλος πάμε σε άλλο ένα πολύ ωραίο μοντέρνο θαύμα. Πάμε στο Ρέικιαβικ. Mm-hmm. Φεύγουμε λοιπόν από το Πεκίνο και πάμε στο Ρέικιαβικ. Πάμε στην Ισλανδία που παρά την κρίση της το 2011, εκεί δημιουργήθηκε ένα εξαιρετικό θέατρο το οποίο λέγεται στη σύγχρονη τοποθεσία Χάρπα. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι εμβληματικότατο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικά. Είναι από ατσάλι και από χρωματιστούς οι αλοπίνακες. Είναι στο λιμάνι της πόλης και φιλοξενεί όλες τις παγκοσμίου φήμης παραστάσεις από όλο τον κόσμο. Ήταν μεγάλη μου χαρά που σας ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο. Μ' άρεσε, Πέτρο, τώρα για καλό έρχεσαι, δεν έχω καταλάβει. Και είδαμε τα 10 πιο όμορφα θέατρα του κόσμου. Ένα-ένα ξεχωριστά για τους δικούς του λόγους, αλλά είναι αυτά που θέλεις να βάλεις στη λίστα σου και να ξεκινήσεις να βάζεις τικ και να διαγράφεις. Έτσι, αυτό που πρέπει να κάνεις. Τουντού, ναι, ακριβώς. Είτε αρχιτεκτονικά, είτε από πλευράς ακουστικής, αλλά θα έλεγα δε ότι ο άνθρωπος ο οποίος του αρέσει το θέατρο, ότι παρακολουθεί θέατρο, διευρύνει και τους ψυχικούς του ορίζοντες. Είναι πολύ όμορφο. Εγώ θα προσκαλέσω τους ανθρώπους το καλοκαίρι, αν έχουν τη δυνατότητα, θα ενισχύσουν, θα βοηθήσουν και θα μορφωθούν, βλέποντας ωραίες παραστάσεις που έρχονται και κατά καιρούς και στην Κρήτη. Και λοιπόν, φεύγοντας... Και φεύγοντας, μπορείς να πας σε μία από τις εντυπωσιακότερες κατοικίες αυτού του πλανήτη. Πάμε στις Αν Σπάνιες. Βαστάει η τσέπη, αλλιώς πάμε εδώ στην παραμένουμε Νότια Γαλλία, μια να βλέπουμε τις εικόνες. Όμορφη περιοχή. Για να δούμε. Στις Κάνες, που εκεί έχουμε μία πολύ όμορφη βίλα. Να το δούμε πρώτα. Να το δούμε. Πάμε. Yeah.
από την απελπισία σου κάνεις βόλτες γύρω από την καρέκλα, από τη στεναχώρια σου. Πάμε, πάμε. Λευτέρη. Θα σου πω. Εγώ θα πάω με κοινωνικό τουρισμό τα διακοπές, παιδί μου. Σε παρακαλώ. Να ξέρεις. 20 του μήνα θα είμαι στην Παλαιόχωρα. Εγώ πάλι δεν θα πάω καθόλου. Θα είμαι Παλαιόχωρα. Θα κάνω κοινωνικό τουρισμό και έρχεσαι και μου δίνεις αυτό εδώ το πράγμα. Χριστιανά, δηλαδή Χανιά, Λευτέρης Χανιά. Εγώ πουθενά από ό,τι φαίνεται. Γιατί βρε Χριστιανά. Εμά. Ελάτε λίγο και σε εμάς τα Χανιά μας. Εγώ λατρεύω Χανιά, τα λατρεύω. Εμείς θα έρθω. Εμείς ερχόμαστε όλη την ώρα κάτι Σαββατοκύριακο στο Ηράκλειο και πάμε Χερσόνησο εκεί και αράζουμε στα ωραία ξενοδοχεία. Μωρέ, καλά το λες. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία. Θα πάμε όλοι μαζί Χανιά. Θα πάμε ένα road trip. Ένα road trip σε θέλω. Ένα road trip. Αυτό το δυνατό road trip που είπες προηγουμένως. Ακούστε τώρα ιδέα Πέτρου Χατζηστάβου. Πέστε σε παρακαλώ. Θα φύγουμε λοιπόν. Θα πάρουμε καραβάκι από Πάτρα. Θα πάμε στην Ιταλία. Θα οδηγήσουμε και θα πάμε δαλματικές ακτές και θα πάμε να καταλήξουμε εκεί Νίκαια Κάνες. Υπέροχο road trip. Μοναδικό road trip. Ασφαλέστατη δρόμη, όχι σαν εδώ το ΒΟΑΚ. Και βάζεις το παιδάκι σου, βάζεις τη γυναικούλα σου, την οικογένειά σου, πας ένα ωραίο. Αυτό ταξί. Θέλει και τροχόσπιτο, για να έχεις ένα ολοκληρωμένο έτσι. Α, εγώ δεν είμαι φαν του τροχόσπιτου, να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν βασικά θέλεις ένα όχημα με 4 ρόδες να κάνεις τη δουλειά σου. Και λίγα τώρα, παραπάνω άλογα. Είναι, δεν τροχόσπιτο. Και να έχει και λίγα άλογα. Εντάξει, να έχει. Γιατί τώρα, σε αυτούς τους δρόμους πρέπει να το ευχαριστιέσαι. Με προσοχή όμως. Πάντα με προσοχή. Πάντα με τη ζωνούλα μας για να είμαστε safe. Τι το ξεχωριστό για σένα είχε αυτό το σπίτι που μας έφερε σήμερα. Αυτό το σπίτι καταρχήν είναι παραθαλάσσιο και είναι στο πνεύμα του καλοκαιριού. Επίσης είναι σε πολλά επίπεδα. Το οποίο εμένα μου αρέσουν τα σπίτια που είναι σε πολλά επίπεδα γιατί έχουν ιδιωτικότητα. Μπορεί να φιλοξενήσουν πολλούς ανθρώπους χωρίς να φύγει ο ένας την ιδιωτικότητα και την ηρεμία του άλλου. Μα εκεί τον χάνεις, τον παίρνεις τηλέφωνο. Ναι, άμα θέλετε βρίσκεστε. Α, μπορεί να παίξετε την κόκκινο σκουφίτσα και να σε βρει. Εντάξει. Εν κατακλείδη, καλό θα είναι να μένει σε αυτά τα σπίτια, αλλά να μένετε πολλοί κόσμος που να μπορέσετε. Να μοιραστείτε το κόστος. Να μοιραστείτε το κόστος, ναι. Γιατί από ό,τι είδα είναι αρκετά τσιμπημένοι. Λοιπόν, για τον βράδυ. Ενώ όλες οι άλλες οικονομικότατε. Παιδί μου, Παλαιόχωρα είπαμε. Καλέ, ναι, και εγώ εκεί θα πάω. Τέλος, πληρώνει το ελληνικό κράτος. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Πέτρο μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.